Με τα χίλια αναμένεται να προχωρήσουν οι διεργασίες για τις εκλογές του 2024 μόλις τελειώσουν οι γιορτές. Από την εκπομπή Αλφα ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε πως περί τα μέσα Ιανουαρίου το κόμμα θα έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιό του για τις ευρωεκλογές. Θέλουμε σε αυτόν το ψηφοδέλτιο να έχουμε εύφυλη ισορροπία. Τρεις άντρες, τρεις γυναίκες. Και οι δύο είναι ευρωβουλευτές του κόμματος. Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ και Γιώργος Γεωργίου έχουν πρόθεση να επαναδιεκδικήσουν το αξίωμα με το κόμμα να κάνει συζητήσεις και με πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο του ΑΚΕΛ. Προχωρημένα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές με το όνομα του Χαράλαμπου Προύντζου να κυριαρχεί ως προς τον εκλεκτό για τον Δήμο Λευκωσίας. Και θα μπορούσε. Ναι. Πάντοτε με την επιφύλαξη των διαδικασιών μας, ναι. Διότι όπως σωστά έχεις πει κάτι, έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Μπρούτζονη στις προεδρικές εκλογές. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση και εμείς εκτιμούμε την δική του την προσωπικότητα. Και τις πληροφορίες να θέλουν την Εζεκία Παπαϊωάννου να κλειδώνει στήριξη προς τον Σταύρο Σταυρινίδη, επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΥΚΟ για τον Δήμο Στροβόλου. Είναι στο επικέντρο, ναι, ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε την όποια απόφαση. Ναι. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό. Όχι γιατί μπας και αλλάξει κάτι, να αλλάξει, άλλαξε. Αλλά γιατί θέλω να σέβομαι τις διαδικασίες του κόμματος. Θα πρέπει να πάμε σε εκλογική συνέλευση, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Όμως, ναι, συζητούμε το συγκεκριμένο. Στη Λεμεσό, οι μετασεισμικές δονήσεις από τα σχόλια για τη στήριξη στην υποψηφιότητα Νίκου Νικολαίδη από τον Δυσί δεν έχουν κοπάσει. Με την Πινδάρου να απαντά άμεσα. Ο Νίκος Νικολαίδης στη διάρκεια της θητείας του απέδειξε ότι είναι άξιος, ικανός και έντιμος. Σε αυτή την ιστορική στιγμή, η Λεμεσός δεν προσφέρεται για πειραματισμούς, ούτε για μεσοβέζικες λύσεις, ούτε όμως είναι ώρα για προσωπικά καπρίτσια και επίδειξη δημοσίων σχέσεων. Και στην Πινδάρο απέμειναν οι τελευταίες πινελιές που θα έρθουν αρχές του 2024.